Καλά, δεν φαντάζεσαι τι έπαθα. Έμεινα από ρεύμα στο σπίτι. Τι να κάνω, ούτε να φάω, ούτε να κάνω μπάνιο, ούτε να δω τηλεόραση, τίποτα. Οπότε πήρα τηλέφωνο τη Σταυρούλα και τη λέω: Σταυρούλα μου, το και το. Μπορώ να έρθω. Για καλή μου τύχη, είπε ναι. Ήρθα δίπλα σου να μείνω και ποτέ μου δεν θα φύγω, δεν σ' αφήνω. Σταυρούλα. Αστέλη, ήρθες. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, εσύ? Σε ευχαριστώ που δέχτηκες να έρθω σήμερα στο σπίτι σου. Τίποτα. Όσκαρ. Γεια σου, Όσκαρ. Τι κάνεις? Να σου πω, έχει τίποτα να φάμε γιατί πεινάω. Α, πεινάς κιόλας. Ναι. Δεν έχω φάει ένα τοστάκι, κάτι. Ναι, θες να σου φτιάξω το ως. Ναι, θα μου φτιάξει ένα τοστάκι. Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ. Ορίστε και το στάκι. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταυρούλα, σε τι φάση θα πετυχαίνω? Ξέρεις, οργάνωσα στο σπίτι μου, δεν είμαι πολύ καιρό που έχω μπει. Σκέψου ο πρώτος άνθρωπος που θα κοιμηθεί μέσα. Ναι. Ναι. Το προηγούμενο σπίτι που είχες ήταν με την πρώην σχέση σου που έμενες. Ναι. Α, αυτός ήταν ο λόγος δηλαδή που. Ναι, δεν ήταν δικό μου, οπότε έφυγα. Έχεις κάνει και ένα γάμο εξπρες. Ναι, ισχύει. Αν σου γινόταν η πρόταση ξανά να μπει στο All Star Survivor, θα μπαινες? Δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι που σου έχει λείψει από το παιχνίδι? Από το Survivor. Τι είναι? Ψάχνω. Τι είναι αυτό? Το βλέπω πρώτη φορά. Καλώς είναι, εντάξει. Μαλλί, ωραίο. Δεν μου αρέσει αυτό το μαλλί. Ναι, τι το πες? Όχι, δεν το είπα. Εδώ βλέπω ζευγάρι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η κούπα μου είχε πάρει μια φίλη μου δώρο όταν είχα σχέση με τον πρώην άντρα μου. Ωραίο, για σφινάκια. Μπορούσα, έχω ήδη δικό σου. Κάτι μου θυμίζει τα σφινάκια, να ξέρει. Τι γρήγορε σχέσει. Κάνει γρήγορε σχέσει. Αν βιάζομαι. Hey, Καζανόβα, τρελέρα, στη... Κάνω ένα καφεδάκι. Να τα πούμε γιατί έχει βραδιάσει κιόλα. Θα κάνει καφέ σε αυτό. Ναι, τι είναι. Καφετιέρα δεν είναι? Θα μπορούσε να είναι καφετιέρα, αν δεν είναι φρυτέζα αέρος. Τα πέτυχα όλα. Σταυρούλα, μπορώ να χρησιμοποιήσω λίγο το μπάνιο σου? Ναι, εννοείται. Μπορώ να ελέγξω τι ψάχνει. Άντε, φιλιά, γεια. Κάνει. Είπα να ξεκουραστώ λίγο. Κουράστηκες, ε! Κουράστηκα. Μες στο μπάνιο είδα δύο δοντόκρεμες, δύο δοντόβουρτσες. Πέτυχε. Είδα και ένα αντρικό σαμπουάν μέσα. Είδα ένα αντρικό σαμπουάν μέσα. Ναι. Το έχω πάρει για σένα, βρε, επειδή θα έρθω. Α, σε ευχαριστώ, ρε Σταύρο. Είδες. Μετά το σεξ, πέφτεις και κοιμάσαι κατευθείαν ή έχεις όρεξη για κουβέντα? Εσύ πέφτεις και κοιμάσαι ή έχεις όρεξη για κουβέντα? Από τι? Το σεξ. Αν περάσω καλά, όχι. Αν περάσω πάρα πολύ καλά, πέφτω και κοιμάμαι. Το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει για έναν έρωτα? Είναι κάτι που θα κάνω τώρα. Μιλάω με ένα παιδί, τέλος πάντων, και έχουμε βρεθεί μια φορά. Αυτός μετακόμισε για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, για λίγο διάστημα κάπου αλλού. Και τώρα εγώ θα πάω εκεί. Σταυρούλα, σε αφήνω. Ναι. Πας κάτω. Άρχισα να νιστάζω, πάω να την πέσω. Το πρωί πώς σου αρέσει να ξυπνάς? Τι εννοείς? Με πρωινό ή χωρίς πρωινό? Ας τα φτιάξω εγώ καλύτερα, μην αγώνεσαι. Θα τα πούμε το πρωί, καληνύχτα. Καληνύχτα. Έλα, ωραίο ο Στέλιος. Εντάξει, μπράβο Στέλιο Δρομπαλιά, αλλά εσείς που θα έρθει στο σπίτι σας πριν έρθει, κάντε έτσι ένα. Κρύφτε τα. Ναι, κρύφτε τα αυτό. Δύο δοντόβου σα ξέχασε εκεί πέρα, δεν ήξερε, θα τι δει ο Στέλιος. Ερωτική μετανάστρια, Σταυρούλα. Ερωτική μετανάστρια. Αυτό με το χωρισμό τη ήταν πολύ πρόσφατο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν έχει πάρα πολύ καιρό που έγινε. Και ακόμη και να είναι δική σου απόφαση, είτε του άλλου, πάλι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για τα σόγια, ξέρει, για γονεί. Είναι.
Καλά και... την είδα πάντως. Την είδα ήρεμη δηλαδή. Καλά την είδαμε και είναι η πρώτη φορά που μιλάει μετά το χωρισμό της. Και φαίνεται έτσι να προχωράει και να κάνει έτσι κάποια βηματάκια. Λοιπόν, πρόσεξε, δεις τι γίνεται τώρα. Γιατί τώρα ξέρουμε τι γίνεται με τους χωρισμούς και με τις επανασυνδέσεις. Ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ ρευστό. Τη μία μέρα είσαι έτσι, παιδιά, την άλλη είσαι αλλιώς. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να. Έτσι, ξέρουμε για το χωρισμό της. Μας είπε η ίδια για ένα νέο έρωτα, ο οποίος δεν ξέρουμε αν υπάρχει τώρα ή αν θα γίνει επανασύνδεση, δεν θα γίνει κτλ. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα. Γέλασα πάρα πολύ με πράγματα που φυτεύονται. Αχ, τι πέσα στα σπίτια. Δεν ήταν η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Βασάλου σπίτι τη. Τι Βασάλο ήταν. Δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα κι εγώ. Ένα Βασάλο σπίτι μου. Τι κάνει ο Βασάλο. Υπήρχε φήμη, κάτι λέγανε όταν ήταν στο παιχνίδι. Την είχαν έρθει κοντά. Αλλά τώρα πάλι δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Το είχε επιβεβαιώσει κανένα. Κανένα από του δύο δεν το έχει επιβεβαιώσει. Σα ίσα που το έχουν διαψεύσει. Ενώ και εκείνη είχε πει ότι δεν υπήρχε τίποτα. Παρ' όλα αυτά υπήρχε. Συνέχιζε να υπάρχει έτσι μια φήμη. Ο καναπέ αποκαλύπτει πολλά. Έτσι με. Πώ βρέθηκε ο καναπέ εκεί, τι θέλει να πει ο καναπέ. Ο Στέλιο, τι τρώμε τώρα. Μπαίνουμε στο σπίτι κατευθείαν. Αντί να πάει ένα γλυκό, να πάει ένα τέτοιο. Δηλαδή, ένα τέτοιο πουλάκι. Και αυτό με την καφετιέρα, εντάξει, λέγεται την καφετιέρα. Και εγώ γνωρίζω ότι είναι. Air fryer, φούρνο αέρο. Και λέω, λες να κάνω τόσο λάθος και να βγάλει και να είναι για ένα μπορεί ελληνικό να ήξερε, καφέ. Είναι ταλαντούχος ο Στέλιος, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ τι θα κάνω, θα το συνέχιζα. Άσχετο Στέλιος. Θα το βάζα και θα πρέπει να φτιάξει καφέ. Αυτό το ζούσα όλο. Γιατί, θα μπορούσε να είναι καφετιέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξυπνάει εύκολα. Έτσι, και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στον νοικείο μας χώρο, όπου φανταζόμαστε ότι μάλλον δεν θα έχει καφετιέρα σε σπίτια του. Ενώ πίνουν, πίνουν καφέ, να ξυπνήσουν, να κάνουν. Εγώ όλα σκέφτομαι, όχι, όχι, όχι. Του Στέλιου του Ρουμανιά πάντα τον ετοιμάζουν τον καφέ, δεν τον κάνει μόνο του. Αυτό είναι ο Στέλιο. Αυτό είναι ο Στέλιο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σταυρούλα, ευχαριστούμε για χρόνια πολλά και πάλι. Σταυρούλα, εσύ χρυσά ή δύο εγώ. Έτσι.